Καλησπέρα κύριε Σακελαρίου. Κύριε Μασαλμαλαβά, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση, αλλά περισσότερο για την ευαισθησία και δικιά σας και την ευαισθησία του σταθμού να αναδείξει ένα θέμα για το περιβάλλον. Ξέρετε ότι είμαι συμπαραστάτρια σε όλες αυτές τις εξαιρετικές δράσεις. Θαυμάζω αυτό που εσείς έχετε ξεκινήσει και κάνετε. Έχουμε ξαναμιλήσει δημοσίως για το τι σημαίνει η κυκλική οικονομία για τις γόπες. Πόσο σημαντική είναι και τελικά πόσο κοστοβόρα για αυτόν που αποφασίζει να τις ανακυκλώσει και όχι απλά να φύγουν μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα στις χωματερές ή στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Τώρα, πρώτα για το βραβείο. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Βράκομαι εξ ευκαιρίας να σας πω καταρχήν για το υπαρκτό πρόβλημα που έχουμε. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο κυκλοφορούν 22 δισεκατομμύρια τσιγάρα, υπολογίζοντας τα νόμιμα, χωρίς να βάλουμε μέσα και τα παράνομα τσιγάρα που κυκλοφορούν, που αυξάνουν τον αριθμό στα 30 δισεκατομμύρια. Στα 30, καταλαβαίνετε, από τα 22 στα 30? Από τα 22 στα 30 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια, πόπο. Δισεκατομμύρια. Το νούμερο είναι κερλό. Οπότε και υπάρχει ένα πρόβλημα. Εμείς σε αυτό το πρόβλημα έχουμε εστιάσει και για να επανέλθω στην ερώτησή σας, είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για αυτό το βιβλικό βραβείο, που ουσιαστικά δεν σημαίνει μόνο τη δική μας αναγνώριση, αλλά είναι αναγνώριση και συμμετοχή όλων των πολιτών σε αυτό το ρεύμα, το νέο ρεύμα ανακύκλωσης. Είναι ουσιαστικά μια παραγραφική συμμετοχή και δράσεις μας για τους πολίτες που έχουν μορφή και τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα Γόπα Φρύ. Τι σημαίνει αφήνω τη γόπα μου στην παραλία στην άμμο? Τι σημαίνει αφήνω την παραλία μου στη γόπα, και γόπα μου στην άμμο? Πέραν από το θέμα που αναφέρεται της καθαριότητας και του πολιτισμού, η γόπα πέρα από τις χημικές ουσίες που περιέχει πλαστικό. Μία γόπα για να βιοδιασπαστεί στο περιβάλλον μπορεί να πάρει 15 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, μέσω της τροφικής αλυσίδας, μέσω των νερών, μέσω της κυκλοφορίας στο περιβάλλον, δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει τον άνθρωπο. Γιατί αυτή η γόπα καταλήγει σε εμάς. Γιατί όταν θα το φάει το ψάρι και όταν θα το φάει το ζωάκι που θα κυκλοφορεί και θα τρώει το χαρταράκι κάτω και θα φάει και από τα υπολείμματα της γόπας μας, θα καταλήξει στο δικό μας οργανισμό. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Ακριβώς όπως το λέτε. Συνεπίσης, από το 2019 οι καφίλτρα των τσιγάρων έχουν χαρακτηριστεί ως μικροπλαστικά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τελευταίο περιβαλλοντικό νόμο που συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία αυτή. Άρα το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο αν μαζέψουμε τα αποτσίγαρα και καπάμε και καθάψουμε σε μια χωμακερή. Γιατί όχι, θα γίνει στη θάλασσα, θα γίνει στη χωμακερή, δεν θα κοφάει ψάρι, θα κοφάει ζώο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά είναι να τα εξολοκληρώσουμε, να κάνουμε κυκλώσουμε. Αυτό το έργο έχουμε αναλάβει, ότι εφόσον τα αποτσίγαρα συλλεχθούν με ειδικού κάβου που έχουμε σχεδιάσει, από εκεί και πέρα οδηγούνται στο διαχωρισμό του καπνού, των υπονημάκων καπνού, για να είμαι πιο σαφής, από το φίλτρο, τα οποία με την μέθοδο της κομποσκοπήσης γίνονται και λίπασμα, το ανακυκλώνουμε δηλαδή, επαναχρησιμοποιεί και στο περιβάλλον, στην ανθοκομεία συγκεκριμένα. Το μέρος που μπορεί να γίνει κομπόστ και να επιστρέψει στο περιβάλλον ως λίπασμα το κάνετε, και το υπόλοιπο? Το υπόλοιπο κοφίλτρο που είναι πλαστικό, όπως σας προείπα, εφόσον αποτοξικοποιηθεί από τις χημικές ουσίες που περιέχει, και είναι σημείο κλειδί αυτό, γίνεται πάλι πρώτη ύλη βιομηχανικού πλαστικού για να προκύψουν νέα είδη και νέα προϊόντα. Κοστοβόρο μου ακούγεται, κύριε Σακελαρίου. Κοιτάξτε, ναι, είναι κοστοβόρο, αλλά είναι πιο κοστοβόρο να γυρίσεις το περιβάλλον, έτσι. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε τώρα τι ζημιά έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια και με αυτή την συνήθειά μας. Και με την έννοια αυτή βλέπουμε ξαφνικά αλλαγή καιρικών φαινομένων, πράγματα που λέγαμε πλέον καζούμε. Δηλαδή είναι εδώ τα φαινόμενα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και όλα τα υπόμενα έγκρονα καιρικά φαινόμενα είναι εδώ. Δεν είναι πλέον
κακό λέμε ότι θα συμβεί, συμβαίνει, το ζούμε καθημερινά. Πείτε μου λίγο τώρα κάτι, είπατε για τους ειδικούς, ειδικά σχεδιασμένους κάδους. Εγώ έχω εντοπίσει μερικούς, σε έναν έχω φωτογραφηθεί κιόλας, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ κομψός, ήταν στον Πειραιά. Πώς θα αναγνωρίσουμε και σε ποια τουριστικά μέρη έχουν τοποθετηθεί κάδοι ειδικοί συλλογής από τσίγαρων, γοπών? Κοιτάξτε, από το 2020, από το τέλος του 2019 που ξεκίνησε ο οργανισμός μας, μέχρι σήμερα έχουν κοποθετηθεί πάνω 250 κάδους. Αυτοί είναι ή και σε Δήμους οι οποίοι συνεργαζόμαστε πάνω από 22 Δήμους μέχρι στιγμής στην Ελλάδα και σε αρκετές επιχειρήσεις, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι ενημερώνονται οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων. Το θετικό είναι και το μήνυμά μας κάθε μέρα προχωρεί πιο πολύ, περισσότεροι κάδοι μπαίνουν. Όταν μπαίνουν περισσότεροι κάδοι, ο κόσμος ενημερώνεται και ακολουθεί το να μην πετάξει από τσιγάρο στον δρόμο, αλλά να βρει τον κάβο και να πετάξει τον κάβο. Κύριε Σακελαρίου, τώρα από τα 30 δισεκατομμύρια γόπες, πόσες περίπου ανακυκλώνονται? Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι μόνες γόπες που έχουν ανακυκλωθεί είναι περίπου 1 εκατομμύριο γόπες που έχει συλλέξει ο οργανισμός μας μέχρι στιγμής και έχει προωθήσει για ανακύκλωση. Νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και να μπουν πάρα πολύ δυνατά και μπροστά σε αυτήν εδώ την προσπάθεια. Να προσφέρουν δηλαδή κάδους σε όλους τους κατοίκους, ενώ στα κεντρικά σημεία, στους κατοίκους και στους επισκέπτες, ειδικά εκεί που υπάρχουν καταστήματα εστίασης κοντά-κοντά. Να βοηθήσουμε όλοι σε αυτή την κατάσταση. Και ειδικά το καλοκαίρι θα μου επιτρέπει και να πω που η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα, δέχεται πάρα πολύ μεγάλο κύμα τουρισμού, ειδικά φέτος. Και είναι πολύ, πολύ χρήσιμο, γιατί πολλά από αυτά κακαλύουν στη θάλασσα, ειδικά το καλοκαίρι, στα νησιά κλπ. Και αυτό το βάρος είχαμε δώσει και το 2020 στον οργανισμό που ξεκινήσαμε πρώτα από κάποια τουριστικά μέρη και από κάποια νησιά. Και προχωρήσαμε μετά προς την υπηρετική χώρα. Εμείς είμαστε στη διάθεση κάθε Δήμου, κάθε Δημοκής Αρχής, κάθε πολίτη να τον ενημερώσουμε και να συνδράμουμε και να στο έργο μας. Μαζί σας και εμείς, κύριε Σακελαρίου, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πολύ.